Σε απόσταση 12 χιλιομέτρων από τις κοσμοπολίτικες Κάνες, η μικρή πόλη Γκρας είναι ο παγκόσμιος θεματοφύλακας των αρωμάτων από τον 17ο αιώνα. Η Διακυβερνητική Επιτροπή για την Διαφύλαξη της Άειλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς της UNESCO ενέγραψε στον κατάλογό της τις παραδοσιακές τεχνικές συγκομιδής και επεξεργασίας λουλουδιών που καταλήγουν στα εκχυλίσματα, την βάση της αρωματοποιίας. Το μυστικό για ένα άρωμα κρύβεται στη συνταγή αλλά και στην ποιότητα των πρώτων υλών, εξηγεί ο επικεφαλής αρωματοποιός του οίκου Σανέλ, Ολιβιέ Πολς. Λιβάδια από γιασεμιά, τριαντάφυλλα, λεβάντες, μιμόζες, ασφόδελους ή άκυνθους καλύπτουν την γαλλική εξοχή με χρώματα και ευωδιές. Αυτά τα λιβάδια τροφοδοτούν με πρώτες ύλες την παγκόσμια αρωματοβιομηχανία. Τα 2/3 της γαλλικής παραγωγής εκχυλισμάτων που προορίζονται για αρώματα και τρόφιμα παράγονται στην Γκρας. Καλλιεργητές, εξειδικευμένοι συλλέκτες και αρωματοποιοί που μεταμορφώνουν τις πρώτες ύλες μοιράζονται την τέχνη των αρωμάτων.